Καλημερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Άλλο ένα vlog εδώ ξεκινάει, λίγο πριν τη βλογκοστή. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε βλογκοστή. Όπως βλέπετε πίσω μου υπάρχει και ένα κεφαλάκι, είναι ο Αλέξανδρος μαζί μου. Γιατί στο σημερινό event θα έχω και σύνοδο, παρακαλώ, δεν θα είμαι μόνη μου. Θα έχω τον σύνοδο Αλέξανδρο, ο οποίος έχει βάλει και τα καινούργια του παπούτσια, αυτά που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Του τα έχουμε πάρει το μεταξύ λίγο πιο μεγάλα για να μπορεί να βγάλει το καλοκαίρι. Αλλά προβλέπω μια δυσκολία εδώ. Εκείνος λέει ότι όχι, ότι όλα είναι καλά, αλλά θα δείξει. Και μόλις γυρίσουμε στο σπίτι, έχουμε και ωραίο unboxing. Γιατί ήρθε ένα κουτί το οποίο εγώ υποπτεύομαι τι έχει μέσα και υποπτεύομαι ότι θα με βάλει τώρα και σε διαδικασία αλλαγής διακόσμησης. Θα δείξει. Θα τα δούμε μόλις γυρίσουμε. Φύγαμε τώρα για Ιερά Οδό. Δείτε και πόσο ωραία είναι τα παπούτσια, τα καινούργια του Αλέξανδρου, φορεμένα. Του πάνε και ωραία και τα φοράμε με τζινάκι. Και έχουν και ωραίο πάτο εδώ, δείτε τι ωραία που είναι. Η νονά του Αλέξανδρου έχει από πολύ καιρό τώρα που του έχει αγοράσει κάποια πραγματάκια για το Πάσχα, τη λαμπάδα, τα παπούτσια του και τα σχετικά. Θέλω να σας πω ότι πήραμε τα ίδια παπούτσια. Και τα είδε στο ρίλ που ανέβασα και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: ρε κουμπάρα, διαλέξαμε τα ίδια παπούτσια για το παιδί. Είναι απίστευτο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Αυτό της έλεγα, ότι λογικό να το επιλέξεις, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο παπουτσάκι. Έτσι έχει και αυτά τα μαύρα στο πλάι που τα κάνουν έτσι λίγο πιο άγριο, όπως έλεγε και ο Αλέξανδρος. Πολύ πολύ όμορφα. Αλλά πώς μπορεί να τύχει αυτό τώρα, πείτε μου στατιστικά, να πάρουμε το ίδιο παπούτσι για τον Αλέξανδρο. Αλλά σημαίνει ότι έχουμε και ίδιο γούστο και ότι του βασικό Αλέξανδρος τα διάλεξε αυτά και μου άρεσαν και εμένα και ότι τα πήρε, αλλά τα διάλεξε η κοινωνά μας, οπότε θα μας άρεσαν έτσι κι αλλιώς, σωστά. Να μην τα αλλάξουμε τις νονάς, να τα έχεις δύο φορές θες. Ναι. Τόσο πολύ σ' αρέσουνε. Ναι. Να τόσο πολύ το αρέσουν, τα θέλει δύο φορές τα παπούτσια. Ναι, δεν είναι όλα τα event εδώ, κάποια event είναι εδώ, κάποια event είναι σε άλλα κτίρια, είναι ανάλογα. Πώς φάνηκε το event? Καλά. Έχεις ξανάρθει όταν ήσουν πιο μικρούλη σε event? Απλά δεν το θυμάσαι, σου άρεσε? Ναι. Θα ξανάρθεις μαζί μου σε event? Ναι. Ναι. Άρχισε μετά από λίγη ώρα να μου λέει βαριέμαι. Πάρα πολύ ωραία τσαντούλα από Lancôme που μας δώσανε. Και μέσα, δείτε τι ωραίο που είναι το πακετάκι. Έχει και ένα, δηλαδή δεν είναι τσιχήματα προϊόντα. Είναι μέσα σε αυτό εδώ το πακετάκι. Πάρα πολύ ωραία, θα πάμε σπίτι να τα ανοίξουμε. Ξεκίνησα τη μέρα μου τι ωραία ευδιάθετα, παρόλο που είμαι αδιάθετη και νιώθω κομμάτια και έχει γίνει κάτι τώρα και έχω στρεσαριστεί πάρα πολύ. Φεύγοντας από το event, θυμάστε που σας έδειχνα μέσα στο αμάξι τη σακούλα από Lancôme. Την ανοίξαμε λίγο και με τον Αλέξανδρο στην κίνηση. Είδαμε ότι έχει μέσα και τα τρία προϊόντα που μας δείξανε σήμερα και έχει και ένα προσπέκτους. Τέλος πάντων, φεύγοντας, πάμε στο σούπερ μάρκετ. Παρκάρω στην απέναντι πλευρά του δρόμου που είναι το σούπερ μάρκετ πάρκινγκ. Δεν το άφησα δηλαδή κάπου άσχετα. Και επειδή ένιωσα ασφάλεια εκεί πέρα, που ήδη το πάρκινγκ είναι. Βλέπω πολλές φορές security, οπότε το άφησα. Άφησα και την τσάντα στο πάτωμα του συνοδηγού. Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, είδα μια περίεργη κίνηση σε ένα κύριο που πλησίαζε τρέχοντας και δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Και εκεί με άγχωσε. Και την ώρα που έφευγα να πάω προς το σούπερ μάρκετ, κάθισα λίγο να τον παρατηρήσω και είδα ότι έκανε ότι μάζευε τα καρότσια του σούπερ μάρκετ και θεώρησε ότι είναι άνθρωπος του σούπερ μάρκετ. Και φεύγοντας, πάω, κάνω τα ψώνια μου και γυρνάω τώρα και βγάζω την τσάντα από Lancôme και συνειδητοποιώ ότι από μέσα λείπουν όλα τα προϊόντα και το προσπέκτους. Είχε μέσα εκείνο που σας έδειξα, λείπει όλο. Ήτανε αυτό. Και το αυτοκίνητό μου, το περίεργο είναι ότι το αυτοκίνητό μου είναι απαραβίαστο. Και μου κάνει εντύπωση τώρα γιατί δεν ξέρω, αυτό το αυτοκίνητο μάλλον δεν έχει συναγερμό. Δεν είναι το αυτοκίνητο το δικό μου αυτό. Είναι ένα μικρό που κυκλοφορώ το τελευταίο διάστημα.
Και μάλλον τώρα δεν είναι συναγερμός, δεν ξέρω τι. Και τώρα σκέφτηκα ότι μέσα στα μάξι είχα και ένα καλώδιο καλό που το συνδέω για να ακούω μουσική και να βλέπω χάρτες και θέλω να πάω να κατέβω τώρα να δω αν όλα είναι καλά. Εν τω μεταξύ την ώρα που έφτασα με τον Αλέξανδρο στο αμάξι δίπλα, ξεκλειδώνω το αμάξι, ανοίγω την πόρτα, άκουσα τον θόρυβο ότι ξεκλειδώνει το αμάξι, ανοίγω την πόρτα για να τον βάλω μέσα και η πόρτα δεν άνοιγε. Και λέω, μα γιατί αφού το ξεκλείδωσα. Και το ξαναπάτησα για να ξαναγίνει η δουλειά αυτή και να μπορέσω να ανοίξω την πόρτα, να τον βάλω μέσα. Αλλά και την ώρα δεν σκέφτηκα, λέω, το πάτησα σωστά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι έγινε. Και έχω συνεχιστεί γιατί και μου πήρανε πράγματα της δουλειάς αυτή τη στιγμή, τα οποία εγώ ήθελα να τα κάνω βιντεάκι, να σας τα δείξω, να κάνω μια ιστορία, αλλά και γιατί είναι πρώτη φορά που με κλέβουν και μου έχει κοστίσει, δεν είναι, μου έχει ξανατύχει και έχω συνεχιστεί πάρα πολύ. Και πιο πολύ συνεχίστηκα γιατί το ένστικτό μου μου έδωσε να καθίσω να σκεφτώ και να πω ότι κάτσε. Κάτι γίνεται εδώ, γιατί τον παρατηρούσα τον άνθρωπο, να δω τι κάνει εκεί, γιατί ήρθε έτσι βιαστικά. Δηλαδή δεν ξέρω, έχουν κάποιο σύστημα και σου μπλοκάρουν το... Τώρα αυτό είναι ηλεκτρικό, είναι κεντρικό κλείδωμα, είναι συνεκριμός, δεν έχω καταλάβει, γιατί είναι ένα αυτοκίνητάκι που έχω για λίγες μέρες. Και δεν ξέρω τι να πω, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο συνηθισμένοι σας φαινόμουν στα προηγούμενα πλάνα. Τώρα έχω αρχίσει λίγο έτσι να το συνειδητοποιώ ότι έγινε και έχω αρχίσει να χαλαρώνω και να ηρεμώ και να σκεφτούμε πιο λογικά τα πράγματα. Γιατί το πρώτο 45 λεπτό περίπου με μία ώρα, βασικά και παραπάνω, ήμουνα έτσι πολύ στρεσαρισμένη. Απλά το πρώτο 45 λεπτό ήμουνα πάρα πολύ στρεσαρισμένη. Και δεν είναι το ότι μου κλέψανε τα συγκεκριμένα προϊόντα μόνο, που εντάξει μου πήραν πράγματα από τη δουλειά μου, έτσι δεν το συζητώ. Απλά είναι το θέμα ότι παραβιάστηκε προσωπικός μου χώρος και στρεσαρίστηκα πάρα πολύ. Το ανέφερα και στο Instagram έτσι για να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται και έτσι διαβάζω διάφορα μηνύματα από εμπειρίες του κόσμου και μου έχουν στείλει και διάφορα μηνύματα για το, βιντεάκια για το πώς μπορούν να κλέψουν ένα αμάξι και να φαίνεται παραβίαστο. Γιατί οι πιο πολλοί μου λέγανε ότι κάπου μου πέσανε, που όπως τα είδατε εδώ δεν γίνεται να πέσει και να μείνει η τσάντα μόνο, γιατί είδατε πόσο δύσκολα το βγάζα και εγώ από μέσα, θα πέφτε όλο μαζί. Οι υπόλοιποι μου είπαν ότι δεν το κλείδωσα το αμάξι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το αμάξι κλείδωσε, καταρχήν το βρήκα κλειδωμένο όταν γύρισα. Και όταν είμαι από τους ανθρώπους που όταν απομακρύνονται από το αυτοκίνητο το πατάνε ξανά και το ξαναπατάνε και το ξαναπατάνε και το ξαναπατάνε γιατί θέλω να είμαι σίγουρη ότι κλείδωσε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το λάθος μου που και γι' αυτό με κλέψανε, γιατί πολλοί μου λένε ότι έχουν σύστημα και μπορούν και κάπως το αποκωδικοποιούν και δεν κατάλαβα ακριβώς, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Αλλά έτσι γενικότερα διάβασα διάφορες δικές σας εμπειρίες. Εγώ το βρήκα και κλειδωμένο το αυτοκίνητο όταν έφτασα, παρακαλώ. Αυτό είναι το πιο κουφό, δηλαδή τουλάχιστον δεν ήταν παραβιασμένο και θα πρέπει να ήταν ξεκλείδωτο. Αλλά έτσι όπως έγινε η δουλειά, γιατί εγώ κοιτάω πάντα τα κουμπιά που πατάω, πάτησα το ξεκλείδωσε, ακούω να ξεκλειδώνει, ανοίγω και δεν άνοιγε το αυτοκίνητο. Και το ξαναπάτησε και έτσι άνοιξε. Παίχτηκε και αυτό που είδα αυτόν τον άνθρωπο που ήταν έτσι περίεργος. Μας πλησίασε λίγο έτσι περίεργα και ξαφνικά έφυγε προς τα πίσω. Δεν ήρθε όμως πολύ κοντά στο αυτοκίνητο, γιατί μισή μου είπαν ότι μάλλον μου άνοιξε την πόρτα. Δεν ήρθε κοντά στο αυτοκίνητο. Ήρθε όμως κοντά και την ώρα που τον κοιτάω και εγώ να δω ότι πλησιάζει, γύρισε από την άλλη. Και εκεί μου έκανε κάτι. Βέβαια δεν πονηρεύτηκα ότι δεν φόραγε ρούχο της δουλειάς και όταν πήρα στο σούπερ μάρκετ να τους ρωτήσω αν έχουν κάμερες, γιατί πραγματικά να έβγαζα άκρη δεν θα έβγαζα, θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς με κλέψανε, πάρα πολύ θα ήθελα να το δω. Με ρώτησε και η κοπέλα φορούσε ρούχα της δουλειάς και της λέω όχι, αλλά επειδή τον είδα της λέω να μαζεύει τα καρότσια σε μια άκρη, θεώρησα ότι είναι δικό σας, ότι είναι υπάλληλό σας, αν και στην αρχή της λέω μου φάνηκε περίεργος. Το ένστικτο. Μου το έχουν πει ότι πρέπει να ακούω το ένστικτό μου, γιατί έχω ένστικτο που δουλεύει πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς το αγνοώ πολλές φορές. Και τώρα αν δεν το είχα αγνοήσει, δεν θα είχε γίνει αυτό. Θα μου πεις, ok, άλλοι άνθρωποι παίρνουν μέσα στα σπίτια τους και τους κλέβουν πολύ σοβαρά πράγματα. Σε άλλους κλέβουν όλο το αυτοκίνητο, γιατί αυτό έλεγα. Επειδή το αυτοκίνητο είναι τις αντιπροσωπείες, γιατί πριν μερικούς μήνες με τράκαρε ένας κύριος, δεν με τράκαρε. Είναι ένα story time αυτό που αν σας το κάνω και αν σας πω πώς με τρακάρανε, δεν θα με πιστέψετε. Ειλικρινά,
αν σας έλεγα ότι έφυγε ένας κομήτης και έσκασε πάνω σε ένα σημείο της γης και αυτό ήταν το αμάξι μου, θα το πιστεύατε. Αν σας πω πως έχει γίνει το τρακάρισμα, δεν θα με πιστέψετε. Είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Αν θέλετε να σας το κάνω story time, να μου το πείτε, να σας το κάνω. Και επειδή τώρα ήρθαν τα ανταλλακτικά, το αμάξι ευτυχώς μπορούσε να κινηθεί όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή δεν υπήρχε πρόβλημα ούτε σε κάποιον άλλο να δημιουργήσω κάτι, ούτε σε εμάς. Είχε χτυπηθεί σε τέτοιο σημείο δηλαδή που δεν γινόταν να κάνω κάποιο τροχή. Να δημιουργήσω κάποιο τροχαίο επειδή το αυτοκίνητό μου, ας πούμε, δεν κρεμόταν προφυλακτήρας, καταλάβατε τι εννοώ. Και επειδή τώρα ήρθαν τα ανταλλακτικά, μετά από τόσους μήνες, τώρα το πήγαμε και τώρα μου δώσαν το αυτοκινητάκι αυτό. Και σκεφτόμουν τώρα που άρχισα να ηρεμώ και να λέω, σκέψου να μου είχαν κλέψει το αμάξι. Τώρα που θα έπρεπε να πάω στην αντιπροσωπεία, να τους εξηγήσω πού ήμουν, τι έγινε, να πηγαίνω στην αστυνομία, να καταθέσεις από εδώ, από εκεί. Και το ότι δεν κάναν ζημιά και να έπρεπε να πληρώσω ένα σωρό πράγματα. Για σπασμένο τζάμι ή για το οτιδήποτε, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω και ασφάλεια και τι καλύπτει. Τέλος πάντων, ας είναι μόνο αυτό. Αυτό έχω να πω και να περάσει ο ανάδρομος Ερμής, μπας και πάρουμε μια ανάσα. Και καθόμουν τώρα αυτές τις ώρες τώρα εδώ στο σπίτι και σκεφτόμουν και έλεγα, αν ένιωσα εγώ έτσι που απλά παραβιάστηκε το αυτοκίνητό μου και δεν είχα τίποτα από ζημιά και ήμουν και πάρα πολύ τυχερή με το όπως έγινε, που θα ήθελα πάρα πολύ να δω με τι μαγικό τρόπο έγινε, γιατί μόνο με μαγικό τρόπο μπορώ να το... Μόνο εκεί μπορώ να το ρίξω, ότι κάποιος ξέρει μαγικά και έκανε μαγικά και, και τα πήρε από το αυτοκίνητο μέσα. Πώς νιώθουν οι άνθρωποι που γυρνάνε σπίτι τους και τα βλέπουν όλα άνω κάτω και τους λείπουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και όλα αυτά, ή άλλοι άνθρωποι που βγαίνουν και δεν βρίσκουν τα αυτοκίνητά τους απ' έξω. Και αυτό δηλαδή... Νομίζω δεν πρέπει καν να το συζητάω. Απλά ήθελα να σας το μεταφέρω για να ξέρετε ότι κάτι συμβαίνει. Είναι πολύ μεγάλο λάθος που άφησα σε εμφανές σημείο τα πράγματά μου. Είναι κάτι που δεν κάνω συνήθως. Συνήθως αφήνω πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά τα κρύβω. Αλλά και πάλι νομίζω ότι και κρυμμένα να το είχα, θα άνοιγε το αυτοκίνητό μου να μπει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μου το είπε και μια κοπέλα ότι πάντα μου λέει έκρυβα τα πράγματά μου στο πορτ παγκάζ. Παρ' όλα αυτά μου λέει μου άνοιξαν με τον ίδιο τρόπο με σένα. Δεν κατάλαβα ποτέ τίποτα και πώς έγινε. Απλά γυρνώντας σπίτι άνοιξε το πορτ παγκάζ γιατί λείπαν τα πάντα από μέσα. Δεν πρέπει στα αυτοκίνητα να αφήνουμε τίποτα. Τίποτα, παιδιά, ούτε το παραμικρό. Και εγώ τώρα, όταν με το καλό πάρω το αυτοκίνητο από την αντιπροσωπεία, θα τα διάσω όλα. Δεν θα αφήνω μέσα τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Και απόρρισα που δεν μου πήραν και το κάθισμα, να σου πω την αλήθεια, του παιδιού. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Γιατί με έχει ρίξει πολύ αυτό το θέμα σήμερα, αλλά okay, θα περάσει. Wow, ήμουν σίγουρη. Παιδιά, έχει έρθει μια δεματάρα από Βίκο. Καθίστε να ανοίξω να δω αν έχει καρτούλα. Γεια σου Μαρινέλη. Η νέα μας πασχαλινή συλλογή μόλις έφτασε στα καταστήματά μας και online και είναι πιο cute από ποτέ. Ανακάλυψε, εμπνεύσου και συνδύασε ξύλινα, υφασμάτινα και κεραμικά διακοσμητικά φτιάχνοντας τη δική σου σύνθεση. Παιδιά, ήμουνα σίγουρη. Λοιπόν, έχουμε δύο λαγουδάκια τεράστια ξύλινα, τα οποία είναι πανέμορφα. Αχ, θα τα βάλω και μπροστά τη γυψοσανίδα στη γωνία. Εκεί θα μπουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ cute, όντως, όπως το γράφει. Μετά έχουμε έναν κούνελο εδώ υφασμάτινο, ο οποίος έχει και λίγο βάρος εδώ και θα μπορεί να κάθεται, έτσι σε κάποια γωνίτσα, και να κρέμονται τα ποδαράκια του. Πολύ πολύ ωραίος, θα του κάνω... Και φόκους, τι ωραίος που είναι. Για να δω πώς στέκεται εδώ. Ναι, στέκεται πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε και άλλα ξύλινα πασχαλινά λαγουδάκια, τα οποία είναι πιο μικρούλικα, οπότε μπορώ να βάλω ένα μεγάλο και ένα μικρό και σε μια άλλη γωνία ένα μεγάλο και ένα μικρό. Πω πω παιδιά, είναι πολύ cute όντως. Να μπείτε να ρίξετε μια ματιά έτσι στα διακοσμητικά από Βίκο, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα και σε πολύ ωραίες τιμές. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσω λίγο το ψαλίδι, γιατί αλλιώς δεν θα γίνει η δουλειά, είμαι σίγουρη. Wow! Τι υπέροχο διακοσμητικό! Είναι ένα ξύλινο βουλάκι και εδώ είναι πυλινό, μάλλον, κουνελάκι. Παιδιά, είναι εντάξει, φοβερό. Πάμε να δούμε το επόμενο. Έχουμε άλλα δύο κουνελάκια, τα οποία είναι σαν, κοιτάξτε, αυτό που κάνουν το γοργονέ, το βλέπετε, και δεν θέλει να κάνει focus. Κοιτάξτε πόσο ωραία λάμψη έχει, και το μικρούλικο, wow,
Πάμε να δούμε και το τελευταίο, το οποίο είναι πάλι αυγουλάκι με ροζ κουνελάκι σε πιο μικρούλικο. Πόσο cute, πόσες φορές έχω πει τη λέξη cute, δεν ξέρω, αλλά είναι όντως πάρα πολύ cute, πολύ πολύ ωραία. Θα καθίσω αύριο που θα είμαι λίγο πιο χαλαρή, θέλω να πιστεύω, και θα έχω ξεπεράσει το σοκ να τα διακοσμήσω με την ησυχία μου, να δω πού θα τα βάλω. Τι το έκανε το ψελίδι, εδώ. Να κόψω εδώ και αυτό να το έχω έτοιμο. Τσουκ. Αυτό δεν θα γλιτώσει από τα χέρια του Αλέξανδρου, είμαι σίγουρη ότι θα μου το πάρει κατευθείαν με το που καταλάβει ότι είναι έτσι στυλ αρκουδάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει από τα χέρια του. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε την κόπωση και την κούραση που υπάρχει σε αυτό το μάτι εδώ, μαύρος κύκλος, χαμός. Είμαι με 2 ώρες ύπνου. Αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε στραβά και έκλεισε δύσκολα, όχι όμως στραβά, αλλά δύσκολα. Έχουμε ταλαιπωρηθεί και σήμερα. Αλλά όλα καλά. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ και με το αυτοκίνητο αυτές τις ημέρες. Γιατί πήγαμε, το πήραμε τελικά. Μετά το ξαναπήγαμε πίσω γιατί κάτι δεν είχε φτιαχτεί σωστά. Όχι, ευτυχώς δεν είχα θέμα μηχανολογικό του αυτοκίνητου. Λίγο λαμαρίνα, καταλάβατε. Και είχαμε λίγο τρεχάματα με αυτό και το ξαναπήγαμε πίσω και τέλος πάντων. Κάποια στιγμή πρέπει να καθίσω να σας κάνω ένα story time τι έγινε με το αυτοκίνητο που δεν θα με πιστεύετε. Δεν θα με πιστεύετε καθόλου. Λοιπόν, τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, πρώτο Θεός, θα έχουμε βλογκοστή. Δηλαδή ένα βίντεο κάθε μέρα πώς είναι το vlog μας, απλά εγώ θα ξεκινήσω την Κυριακή να τραβάω μέχρι και την Πέμπτη. Το κάνω αυτό γιατί σας έχω πει ότι Μεγάλη Παρασκευή είναι η αγαπημένη μου μέρα. Το Πάσχα, μου αρέσει πάρα πολύ με τον επιτάφιο και όλα αυτά και θέλω έτσι να το ζω, οπότε σταματάω τη βλογκοστή Παρασκευή, αλλά επειδή εσείς τώρα θα βγείτε πιο πολύ για ψώνια, συνήθως οι περισσότεροι βγαίνουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, θέλω να σας δείξω πολύ γρήγορα τι διάλεξα από Life Likes, γιατί δεν σας τα έχω δείξει εδώ. Σας έχω δώσει πολλές φορές τον εκδοτικό κωδικό που είναι MAR15 και έχει 15% έκπτωση σε όλο το e-shop και για κοσμήματα και για οτιδήποτε. Σήμερα στενοχωρήθηκα πολύ, γιατί ήταν να πάμε, είναι Παρασκευή σήμερα και ήθελα να πάω για να δώσω την λαμπάδα στην δασκάλα του Αλέξανδρου, όμως πήγαν όλα τόσο στραβά που δεν καταφέραμε να πάμε στο σχολείο σήμερα και η λαμπάδα έμεινε μανάτη. Και ειλικρινά έχω στενοχωρηθεί και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα, να τη δώσω ή είναι ντροπή να τη δώσω ρε παιδιά μετά το Πάσχα. Είναι έδινα μόνο το χάρακα, επειδή γράφει πάνω και το όνομά της, να έχει μόνο το χάρακα και να της εξηγήσω ότι υπήρχε και μια λαμπάδα πάνω, αλλά ντράπηκα να σας τη φέρω. Δεν ξέρω εσείς τι κάνατε στη θέση μου, για πείτε μου, να ξέρω. Και μετά να σας δείξω λίγο, εδώ πέρα έχω βάλει τις λαμπάδες για τις γιαγιάδες του Αλέξανδρου. Τη γιαγιά μας την Άννα και τη γιαγιά μας τη Βασιλική, νάτες, και έχουν αυτό το ξύλο και έχουν εδώ πέρα, είναι ανάγλυφο το όνομά τους εδώ και γράφει καλύτερη γιαγιά για την καλύτερη γιαγιά του κόσμου, Άννα και Βασιλική, πάρα πολύ όμορφες και αυτές. Τις έχω εδώ πέρα ετοιμάσει για να τις μοιράσει ο Αλέξανδρος. Και πάμε τώρα εδώ λίγο να σας δείξω τη λαμπάδα που διάλεξα για εμένα, η οποία αποφάσισα φέτος να είναι αυτή εδώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ νέα σειρά από λαμπάδες από Life Likes, γιατί μου αρέσουν που έχει πάνω και το βραχιολάκι, έχει και ένα μήνυμα εδώ, μένει και αυτό εδώ. Αυτά μου αρέσουν στις λαμπάδες Life Likes, γι' αυτό σας τις δείχνω και σας τις ξαναδείχνω κάθε χρόνο, γιατί και τα παιδάκια και εμείς οι ενήλικες θα πάμε στην εκκλησία και θα έχει κάτι της επάνω, δηλαδή δεν θα είναι σκέτο. Αυτή που την πήρα για την αδερφή μου, την Ματίνα, που είναι η λαμπάδα από τα φιλαράκια εμπνευσμένη και έχει εδώ πέρα που γράφει και friends ένα μπρελοκάκι και έβλεπε πάρα πολύ φιλαράκια όταν ήταν μικρή. Για τον κανάκι πήρα αυτή εδώ. Έτσι λίγο γρήγορα θα σας δείξω, δεν θα σας ζαλίσω πολύ. Απλά έτσι για να πάρετε ιδέες θα ήθελα. Και είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, αν κάποιος σας καλέσει στο σπίτι του για Πάσχα να κάνετε μαζί Ανάσταση, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να πάτε δώρο λαμπάδες. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να μου φέρουν ένα λαμπάδα. Αυτή που την πήρα για την αδερφή μου την Εμιλία που γράφει η Μεντελούλου. Έχει και κάποιες έτσι χιουμοριστικές αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά. Και για την ονά μας, για την ονά του Αλέξανδρου, πήραμε από τη νέα σειρά, αλλά πήραμε αυτή που έχει την πεταλουδίτσα
Και έχει και ένα ωραίο μαργαριταρένιο βραχιολάκι. Έχει εδώ πάρει ένα μαργαριταράκι και πάει το μήνυμα. Και εννοείται είναι και αυτές. Αυτό μου αρέσει, ότι είναι στολισμένες, δηλαδή θα πάει η Νανά με στολισμένη λαμπάδα. Και εκτός από αυτό, τις πήραμε και από, το αγαπημένη, από την αγαπημένη μου συλλογή Κέντημα ένα κοσμηματάκι για να τις πούμε ευχαριστώ πολύ. Αυτό εδώ, θέλω να μπείτε να δείτε λίγο τη συλλογή Κέντημα, είναι όνειρο από Life Likes. Και από πίσω έχει ένα μήνυμα που γράφει Νανά μου σ' αγαπώ, είσαι ένα λουλούδι που γεμίζει με χρώμα, αγκαλιές και αγάπη τη ζωή μου. Πάρα πολύ όμορφο. Και του βαφτισιμιού μου εδώ πέρα, την οποία δεν την έχω δώσει ακόμη γιατί ήθελα να σας τα δείξω και δεν τα έχω ενώσει ακόμα. Τα είχα βγάλει για το Instagram για να τα δείτε ωραία. Του έχω πάρει αυτή εδώ τη λαμπάδα που είναι ξύλινος πάνω ο Batman. Κοιτάξτε τι ωραία που πάει το παιδάκι με κάτι, με μια στολισμένη λαμπάδα. Και αυτό ήταν, η λαμπάδα ήταν δεμένη εδώ πάνω, θα τη δέσω εγώ ξανά όταν τη δώσω. Και είχε ένα πινακάκι που γράφει το δωμάτιο του Κωνσταντίνου, σκαλισμένο. Και εδώ πέρα έχει για να το ζωγραφίσει άμα θέλει το πινακάκι και να το κρεμάσει. Αυτές είναι οι λαμπαδούλες που πήραμε φέτος, που πήρα βασικά για όλους. Η αλήθεια είναι ότι 2-3 λαμπάδες ακόμα τις χρειάζομαι. Θέλω να κατέβω κάποια στιγμή στο κατάστημά τους στην Νέα Σμύρνη να πάρω, γιατί δεν υπολόγισα καλά. Θα τα καταφέρω πιστεύω μέσα στην εβδομάδα, θα το δούμε, αλλιώς το παραγγείλω. Και θα χρησιμοποιήσω και τον κωδικό μου, εννοείται. MAR15, μην το ξεχάσετε αν μπείτε. Είναι για όλα, και για το e-shop και, e-shop και στα φυσικά καταστήματα, αλλά και για λαμπάδες και για κοσμηματάκια. Αυτά λοιπόν από εμένα. Πάω να βάλω λίγο ενυδατική, πάω να ενυδατώσω λίγο τα μάτια μου, γιατί κοιτάξτε πώς είναι η κατάσταση. Να επεξεργαστώ το βίντεο, να σας το ανεβάσω αύριο και να ξεκουραστώ λίγο αύριο και από Κυριακή να ξεκινήσουμε την βλογκοστή 2024. Αυτά, σας φιλώ. Σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι σύντομα.